Κύριε Φορσάκη. Εγώ νομίζω ότι ήταν μια εσφαλμένη επιλογή, η οποία υπαγορεύτηκε κυρίως από λόγους ιδεολειπτικούς, και αυτό φάνηκε πολύ καθαρά, διότι όλοι ξέραμε ότι τα χρήματα αυτά δεν θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να εισπραχθούν. Όταν διαπίστωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ότι το μέτρο αυτό δεν είναι δημοφιλές και ότι θίγει ένα μεγάλο κομμάτι και της δικής της εκλογικής πλατείας, όπως είναι φυσικό, τότε μετέβαλε στάση, προσπάθησε να αλλάξει τα πράγματα, ξανά μετέβαλε στάση μετά, μας είπε ότι το μέτρο δεν ήταν δική της πρωτοβουλίας και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση με τη διάψευση του Μοσκοβίση. Τώρα το ερώτημα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα πάλι η κυβέρνηση δεν φέρθηκε με σοβαρό τρόπο, διότι ενώ γνώριζε ότι δεν μπορεί εύκολα το μέτρο αυτό να απαλληφθεί, δήλωνε προεκλογικά για να προσελκύσει ψηφοφόρους ότι θα αναθεωρήσει το μέτρο με ισοδύναμη. Και τώρα αποδεικνύεται ότι φυσικά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει δίκιο ο κ. Ζαβαστάκης όταν λέει, έχει δίκιο ο κ. Ζαβαστάκης ότι είναι δύσκολο να βρεθούν τα μέτρα, αλλά αυτό θα έπρεπε να το έχει πει η κυβέρνηση στην προεκλογική περίοδο, τότε που έλεγε ότι θα σας βρει ισοδύναμα. Τώρα λοιπόν, αφού το υποσχέθηκε, ας τα βρει. Και να σας πω, επιτέλους, δεν είναι και τόσο τρομερό να βρεθούν αυτά τα ισοδύναμα, ειδικά στο θέμα του ΦΠΑ στην παιδεία. Τώρα, για τις άλλες κατηγορίες που μνημόνευσε ο συνάδελφος ο κ. Σεβαστάκης, βεβαίως υπάρχει ευαισθησία και για το ΦΠΑ στα νησιά και για τους αγρότες και όλα αυτά. Αλλά η παιδεία είναι κάτι το οποίο αγγίζει άμεσα όλες τις οικογένειες. Όλοι οι γονείς οι οποίοι πραγματικά στερούνται ακόμα και αυτά που δικαιούνται οι ίδιοι ως ελάχιστο για τον εαυτό τους, για να έχουν τα παιδιά τους μια καλύτερη παιδεία, έρχεται τώρα και επιβαρύνεται με ένα ποσό το οποίο οι γονείς δεν μπορούν πλέον να βρουν. Πρέπει λοιπόν αυτό το θέμα να λυθεί τώρα. Μάλιστα. Και είναι ανάγκη να λυθεί άμεση αντιμετώπιση. Ναι. Είπε και κάτι άλλο ο κ. Μοσκοβίση. Ο κ. Μοσκοβίση απάντησε στην επιστολή που είχαμε κάνει με την κυρία Σπυράκη. Και τι έλεγε αυτή η επιστολή, έλεγε με ένα τίτλο, όχι έλεγε, την επιστολή. Ήταν παράπονο για την επιβολή του 23% λέγοντας ότι αντιβαίνει στην κοινοτική οδηγία. Και απάντησε ο κ. Μοσκοβίση ότι αυτή η φορολογία επιβλήθηκε με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβερνήσεως. Δεν είχε καμία ανάμειξη ούτε πρωτοβουλία η ευρωπαϊκή κοινότητα στην επιβολή του φόρου αυτού και ότι εξετάζεται η καταγγελία και θα δώσει απάντηση η αρμόδια αρχή που έχει επιληφθεί του θέματος. Ήταν σκέψη λοιπόν της ελληνικής. Αυτό το λέω διότι επανειλημμένα ακούσαμε εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και πολύ υψηλού επίπεδου να δηλώνουν δημόσια ότι είχε αυτό το μέτρο ζητηθεί από την Ευρώπη και έχουμε μια επίσημη διάψευση από πολύ ψηλά ιστάμενο πρόσωπο, τον κύριο Μοσκοβίση. Έχουμε λοιπόν μια απαράδεκτη, αν θέλετε, στάση των ηγετών του Υπουργείου Παιδείας αλλά και του Πρωθυπουργού, όπου δυστυχώς διαψεύδονται κατά το χειρότερο τρόπο από εκπροσώπους της κοινότητας.